Συνεξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την εξαιρετοποίησή τους ανακοίνωσαν 9 βουλευτές με σκληρές αιχμές εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Μάλιστα, ολόκληρη ομάδα της Έφης Αξιόγλου, αποτελούμενη από τους Δημήτρη Τζανακόπουλου, Αλέξη Χαρίτση και Νάσο Ηλιόπουλο, εξέφρασαν την εξαρτητοποίησή τους. Κοιτάξτε, εγώ δεν περίμενα αρχικά να γίνει, γιατί θεωρώ ότι τα στελέχη που φύγανε είναι έπειρα στελέχη, έχουν και πολιτική κρίση και κομματική κρίση και μεγάλη γνώση πάνω στα θέματα αυτά. Ότι είναι στελέχη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο πολιτικό μέλλον και δεν περίμενα να το κάνουν. Είναι στενάχωρο, είναι κάτι που μας προβληματίζει όλους, αλλά όπως είπα και άλλες φορές, κανείς δεν μένει με το ζόρι κάπου, ειδικά σε ένα κόμμα. Εφόσον θεωρεί ότι το κόμμα αυτό δεν τον εκφράζει, είναι ελεύθερος να φύγει. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κόσμος στις τελευταίες εκλογές ψήφισε τον Αλέξη τον Τσίπρα ταυτόχρονα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, για μένα είναι παντελώς ανετιολόγητη η αποχώρησή τους. Σε δηλώσεις σχετικά με την εξαιρετοποίηση της ομάδας Αξιόγλου προχώρησε και ο Παύλος Πολάκης. Κοιτάξτε, όπως λέει και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δύσκολο να πεις μια γνώμη για μια διάσπαση που γίνεται επειδή η ηττημένη της δημοκρατικότητα της εσωκομματικής διαδικασίας εκλογής νέου Προέδρου από την επόμενη μέρα άρχισαν να υπονομεύουν και οδήγησαν με συνειδητό και σχεδιασμένο τρόπο στην αποχώρησή τους τώρα. Ουσιαστικά βάζουν και αυτοί το λιθαράκι τους στο αντισύριζα μέτωπο που έχει φτιαχτεί εδώ και χρόνια ως κόμμα μίας χρήσης, το οποίο θα περάσει και αυτό όπως και τα προηγούμενα στη λίθη της ιστορίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ανεξάρτητοι είναι πλέον και δύο μειονοτικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Ξάνθης ο Χουσέιν Ζαϊμπέκ και της Ροδόπης ο Σγιούρ Φερχάτ, οι οποίοι όπως τονίζουν σε δηλώσεις τους αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω έλλειψης πολιτικών υπέρ της κοινωνίας. Το κόμμα γενικότερα είχε αρχίσει να φιλορροεί και δεν μπορούσε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση έτσι ώστε να κάτσουμε να δούμε τα πραγματικά πολιτικά ζητούμενα τα οποία ζητάει ο κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ. Για αρχή σχηματίζεται μια κοινωνική ομάδα και όπως σας είπα θα είναι η συνέχεια ας πούμε ως πολιτικός φορέας και πολύ πιθανόν θα δημιουργηθεί ένα κόμμα που θα ανταποκρίνεται στο ευρύ κάλεσμα της κοινωνίας. Πρόκειται περί μιας πολύ μεγάλης αλλαγής, αγαπητοί συνάδελφοι, στο πολιτικό σκηνικό της Τράκης, διότι δύο βουλευτές οι οποίοι ήταν και οι μοναδικοί βουλευτές που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στην Θράκη, οι κύριοι Οσγιούρ και Ζεϊμπέκ σε Ροδόπη και Ξάνθη αντιστοίχως, ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα και πηγαίνουν στο νέο φορέα, στο νέο πολιτικό φορέα που θα δημιουργήσει η κυρία Έφη Αχτσιόγλου και γίνονται μέλη της ενδεκαμελούς κοινοβουλευτικής της ομάδας. Εκείνο το οποίο έχω να σημειώσω επίσης είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης μένει με έναν βουλευτή στη Θράκη, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο από τον Ομοδράμας. Τώρα, νομίζω ότι το πρόβλημα μεγενθύνεται ακόμα περισσότερο και η κατάσταση περιπλέκεται εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δύο βουλευτές αυτοί ήταν μειονοτικοί. Τι εννοώ με αυτό, ότι ο κύριος Οσγιούρ υπήρξε κεντρικό πρόσωπο αντιπαράθεσης στις εκλογές του 2023, τώρα του Ιουνίου, όταν καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό επί της ουσίας ότι είχε συναλλαγές με το τουρκικό προξενείο Κομωτινής και γι' αυτό το λόγο ψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε κόκκινος ο νομός Ροδόπης, ροζ ο νομός Ροδόπης στις δύο αλλεπάλληλες εκλογές Μαΐου και Ιουνίου. Γιατί η κυρία Αχτσιόγλου και οι σύντροφοί της αισθάνθηκαν την ανάγκη να έχουν μαζί τους τον κύριο Φερχάτος Γιούρ και τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ, είναι ένα θέμα το οποίο, και ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί στους ίδιους και να ερωτηθούν εκείνοι. Τα βλέμματα στρέφονται στις επόμενες κινήσεις του Στέφανου Κασελάκη, καθώς υπάρχει σχέδιο για ανασυγκρότηση με χειραφιλία στα μέλη που αποχωρούν ή πρόκειται να αποχωρήσουν, έτσι ώστε να υπάρξει μια πατριωτική σύγχρονη αριστερά, όπως είχε δηλώσει και ο κύριος Κασελάκης, για ένα υγιές και ενιαίο κόμμα. Πρέπει το κόμμα να ανέβει, γιατί υπάρχει κοινωνική ανάγκη να ανέβει και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και να υπάρξει πραγματικά σοβαρή και αντιπολίτευση απέναντι στην νεοφιλελεύθερη πολιτική, την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.